Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια μέρα. Καλά βλέπετε, κρατάω γυαλιά ηλίου, διότι σήμερα θα βγούμε βόλτα. Μα που είναι η τρόπη μου όμως. Είμαι η Δώρα, είσαστε στο ημερολόγιο μιας σελίδας μάνας και σήμερα θα βγούμε βόλτα παρεούλα, διότι έχω να πάω σε μερικά μέρη. Θέλω να επιστρέψω κάτι ρούχα στο Primark, τα οποία δεν θέλω να ξεπεράσουμε την ημερομηνία επιστροφής. Θέλω να πάμε στο τουρκικό σούπερ μάρκετ, διότι σας έχω πει κάποια πράγματα τα βρίσκω μόνο στον Τούρκο και τώρα που άνοιξε λίγο ο καιρός, γι' αυτό τα βλέπετε τα γυαλιά ηλίου και βλέπετε έβαλα και λίγο πιο ανοιξιάτικο καλοκαιρινό μπλουζάκι. Η αμφίσή μου γενικότερα είναι λίγο πιο ανοιξιάτικη. Είπα να το εκμεταλλευτώ, να βγω να κάνω κάποιες δουλειές όσο ο μπαμπάς μας είναι στο σπίτι και μπορεί να καθίσει μαζί με τα μικρά. Θα σας πάρω λοιπόν μαζί μου παρεούλα να πάμε να ψωνίσουμε και να σας δείξω και το τουρκικό, θα έλεγα εστιατόριο, δεν εστιατόριο, το τουρκικό σούπερ μάρκετ, να ψωνίσουμε και μερικά ελληνικά προϊόντα και φυσικά να ρίξουμε και μια ματιά γρήγορα έτσι στο Primark, μιας που ξέρω ότι σίγουρα θα έχει ουρές και θα πρέπει να περιμένει την ουρά για να κάνω την αλλαγή μου. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Έχει περάσει αρκετά η ώρα, ήθελα να γράψω περισσότερο έξω, ήθελα να σας δείξω μερικά πράγματα στο Primark ίσως, ήθελα οπωσδήποτε να σας δείξω τον Τούρκο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα μέσα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ όταν έχει κίνηση, επειδή όλη η διάδρομη είναι πάρα πολύ στενή, γιατί ναι μεν το αποκαλώ σούπερ μάρκετ, αλλά σκεφτείτε ότι είναι πιο πολύ στημένο σαν να είναι το συνοικιακό σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Και δεν είναι δηλαδή σαν αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ο διάδρομος χωράει να περάσει το μεγάλο καρότσι εκεί πέρα με τα βίας, άμα κρατάς το καλάθι σου, χωράς εσύ και δεν χωράει να περάσει δεύτερος, δηλαδή θα πρέπει να περιμένει να τελειώσει, να φτάσει στο τέλος του διαδρόμου για να, ή να βρεις κάπου ένα μέρος να χωθείς ανάμεσα στους διαδρόμους για να μπορέσουν να περάσουν οι υπόλοιποι. Είναι τόσο στενά και ήταν σχεδόν αδύνατον να γράψω εκεί μέσα. Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Πήγα λοιπόν στον Τούρκο, πήγα και στο Lidl που ήθελα να κάνω μια στάση. Στο κέντρο εντωμεταξύ δεν μου έφτασε να πεταχτώ μονάχα στο Primark. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε έκανα και μια μικρή στάση στο Tiger, έκανα και μια μικρή στάση στο The Works. Το The Works είναι σαν βιβλιοπωλείο κατά βάση, αλλά έχει μέσα και πράγματα που μπορείς να φτιάχνεις χειροτεχνίες, έχει μέσα και διάφορα παιχνιδάκια τα παιδιά και puzzle και όλα αυτά τα συναφή. Και πήρα παραμύθια, πήρα πάρα πολλά παραμύθια για τα μικρά, γιατί είχα να προσφορά τα 10 παραμύθια 10 λίρες και δεν κρατήθηκα, γιατί είχαμε κορεστή, διαβάζαμε τα ίδια και τα ίδια. Και πήγα όπως είπα και στο Tiger και βρήκα πράγματα που τελείωνε η σεζόν και τα είχαν σκοτώσει μια λίρα το καθένα, όταν κανονικά ξέρω ότι κάποια από αυτά το είχα δει σε προηγούμενο βίντεο κάποια στιγμή έτσι προς το χειμώνα, σε ένα βίντεο από ένα YouTuber που παρακολουθώ και έκανε 8 ή 9 λίρες και εγώ το πήρα μία. Οπότε καταλαβαίνετε, κουβάλισα πολύ πράγμα στο σπίτι και όταν κουβαλάω πάρα πολύ πράγμα στο σπίτι είναι αδύνατο να γράφω κιόλας, διότι σας έχω δείξει στο παρελθόν σε μια μέρα που βόλεψε πόσο φορτώνομαι όταν κουβαλάω σαν γαϊδούρι. Είμαι όμως πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έφερα πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι και πάρα πολύ ωραία πράγματα στο σπίτι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα φαγόσιμα για να μπορέσω να τα βάλω στο ψυγείο και να τα συμμαζέψω, να συμμαζέψω την κουζίνα μου και μετά θα ανέβουμε πάλι στην γωνίτσα μου, την αγαπημένη, στη σοφίτα μου που ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάω και θα σας δείξω εκεί πέρα όλα τα βιβλία που πήραμε συν τα πραγματάκια από το Tiger. Άντε να ξεκινάμε λοιπόν.
Άναψε και το φως για να βλέπουμε λίγο καλύτερα και θα σας ξεκινήσω από αυτή τη γωνία και από τα πράγματα του Lidl που δεν είναι πολλά. Μία σακούλα με αυτά που θα ήθελα να είναι Bounty αλλά δεν είναι. Προσωπικά εμένα μου άρεσαν αυτά πιο πολύ από ό,τι μου αρέσουν τα Bounty, γι' αυτό και τα πήρα. Μία συσκευασία από αυτά που θα ήθελα να είναι Kinder Bueno αλλά δεν είναι. Δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω αν είναι ωραία και αν είναι καλύτερα από το Kinder Bueno. Και αυτά για τα οποία κάθε φορά που θα πάω στο Lidl θα τα πάρουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα, όπου είναι μία συσκευασία από τα Bradford στα Ντουλάνο. Ξέρω ότι τα έχετε και στην Ελλάδα τα Ντουλάνο, γιατί τελευταία φορά που είχαμε έρθει στην Ελλάδα και πήγαμε στο Lidl μαζί με τη μαμά μου, αυτές τις συσκευασίες τις είδα και εκεί. Ντουλάνο λοιπόν σαλάμι γαλοπούλας, turkey σαλάμι όπως βλέπετε, το οποίο είναι ελαφρώς καπνιστό και έχει μέσα πολύ σκόρδο, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και μετά άλλο καπνιστό σαλάμι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό είναι κομμένο σε πάρα πολύ ψηλές φέτες όπως βλέπετε, η οικογενειακή συσκευασία, και είναι αυτό που αγαπάμε πιο πολύ. Βασικά δεν είναι ακριβώς σαλάμι αυτό, είναι καπνιστή μπριζόλα. Γι' αυτό και το παίρνω. Δεν είναι σαλάμι, είναι μπριζόλα. Αυτό είναι το σαλάμι, αυτή είναι μπριζόλα. Και μετά μια συσκευασία από όξο κύβους που σας έχω εξηγήσει είναι κάτι παρόμοιο με τους κύβους Knorr και Μάτζε που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αγγλικό, η αγγλική μάρκα, τα όξο. Και να περάσουμε. Συγχωρέστε τον άνηθο μου εδώ πέρα, τον έχω βάλει μέσα σε νεράκι για να διατηρηθεί καλύτερα, γιατί δεν μου αρέσει να πεθαίνει και πριν προλάβω να το χρησιμοποιήσω και πήρα ολόκληρο ματσάκι. Και να ξεκινήσουμε από εδώ. Πήρα δύο, όπως βλέπετε, κονσέρβες από ντολμαδάκια. Διότι ο Άνταμ πεθαίνει για ντολμαδάκια. Και αυτά είναι στην κυριολεξία. Το συγγνώμη που άργησα λίγο παραπάνω έξω, αλλά δεν σου πήρα τις κονσέρβες με τα ντολμαδάκια που αγαπάς τόσο πολύ. Θα μπορούσα να είχα πάρει και φύλλα για να κάνω εγώ μόνο με ντολμάδες στο σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι την τελευταία φορά που πήρα τα φύλλα και τα άνοιξα και τα γεύστηκα. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσαν. Δεν ξέρω αν ήταν παλιά η άλμη, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πάντως δεν μου άρεσαν. Μία συσκευασία σε κασέρι, κασέρι από την πόλη, Ισταμπούλ όπως βλέπετε. Εμένα μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο κασέρι, ελληνικό κασέρι δεν έχω βρει ακόμα. 2,99 για αυτή την συσκευασία είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Πήρα μία συσκευασία από το δικό μας το κρυθαράκι, βλέπετε είναι Μιτσίδης, γιατί η διαφορά μεταξύ το κρυθαράκι που τρώμε εμείς στην Ελλάδα που είναι έτσι πιο σπυρωτό και πιο πολύ μοιάζει με ρύζι και το κρυθαράκι που τρώνε το ιταλικό που αγοράζω από το Τέσκο, εκείνο είναι πιο χοντρό και δεν είναι έτσι μυτερό, δεν είναι σαν σπυρωτό. Οπότε πήρα μία συσκευασία κρυθαράκι για να υπάρχει. Φυσικά πήρα ρίγανη, διότι ας μην γελιόμαστε, τη ρίγανη που αγοράζει από το Τέσκο μυρωδιά δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Βρήκα σιμιγδάλι χοντρό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, extra course όπως λέει, για να μπορέσω να κάνω σιμιγδαλένιο χαλβά, γιατί είχα δει μια συνταγή την οποία την έκανε η ξαδέρφη μου Κική. Κική, αν τα ακούς, τώρα που το βρήκα το σιμιγδάλι, θα το κάνω, θα την κάνω τη συνταγή με το σιμιγδαλένιο το χαλβά, επιτέλους. Και το έχω βάλει στο μπάτι, το είχα στο μυαλό μου όταν το είδα, λέω τέλεια. Μια συσκευασία με χοντρό αλάτι. Ένα βάζο τουρσί. Τώρα, όποιοι δεν τρώτε εκεί έξω τουρσί, δεν ξέρετε τι χάνετε. Εγώ δυστυχώς δεν έχω μάθει να κάνω τουρσί, μακάρι να ήξερα και μακάρι να ήμασταν και στην Ελλάδα για να μπορώ να το κάνω και να έχει νόημα. Εδώ, πού να το βγάλεις στον ήλιο έτσι όπως πρέπει να κάθεται και να. Δεν γίνεται. Εδώ το αγοράζεις έτοιμο από τον Τούρκο και χαίρεσαι. Αλλά στην Ελλάδα η γιαγιά έκανε κάθε καλοκαίρι τουρσί. Και στην κυριολεξία εγώ το τουρσί το αγαπάω γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί μου θυμίζει τη γιαγιά μου και είναι ένα από αυτά τα κατάλοιπα, είναι μνήμες. Δεν ξέρω εάν εσείς που μένετε στην Αγγλία έχετε καταφέρει να βρείτε πουθενά αλλού κανελόνια. Εγώ έχω κοιτάξει σε Morrisons, σε Tesco, σε Aldi. Μια φορά μόνο βρήκα στο Lidl όταν είχαν ιταλική εβδομάδα. Και πού άλλο έχω κοιτάξει? Νομίζω ότι ξεχνάω ένα σούπερ μάρκετ. Πάντως έχω κοιτάξει πολύ και κανελόνια δεν έβρισκα πουθενά. Μέχρι που πήγα στον Τούρκο και βρήκα κανελόνια. Οπότε θα ξεπαγώσω τον κοιμά μου και πιθανότατα αύριο θα κάνουμε κανελόνια να φάμε. Κάτι άλλο το οποίο χάρηκα τόσο πολύ όταν το βρήκα, η Φαντής χτυπητή. Τροκαυτερή δηλαδή, η οποία έχει μέσα και πιπεριές φλωρίνης, είναι δηλαδή ναι μεν καυτερή, ναι δε γλυκιά και καυτερή. Και επειδή ο Άνταμ δεν έχει δοκιμάσει κάτι τέτοιο, ήθελα πάρα πολύ να τον βάλω να δοκιμάσει. Έχω ένα βούτυρο τύπου Κέρκυρας Ήπειρος. Ναι, βλέπετε πόσα πράγματα ελληνικά βρίσκω στον Τούρκο. Έχω δύο διαφορετικές συσκευασίες από παστέλι. Το κανονικό το παστέλι που ξέρουμε με το σιμιγδάλι και ένα που είναι με φιστίκι. Φυσικά, καφέ, λουμίδι, παπαγάλο, διότι έπρεπε να έχουμε λίγο ελληνικό καφέ στο σπίτι. Δεν γίνεται να μην έχουμε ελληνικό.
και μία συσκευασία, αυτό είναι ουσιαστικά μελιτζανοσαλάτα. Αλλά είναι μελιτζανοσαλάτα, η απλή έτσι όπως την ξέρουμε, που θα πας να πάρεις το σουβλάκι στο γύρο στο σάντουιτς του τέλος πάντων και θα σου βάλουν αυτή να δεν είναι η αγιορίτικη. Η αγιορίτικη που μου αρέσει, η αγιορίτικη θα κάνω εγώ, μιας που πήρα, για να σας δείξω κιόλας, μιας που πήρα πιπεριές φλωρίνης. Πριν όμως τα πάμε αυτά, να σας δείξω κάτι το οποίο το βρήκα και μου έκανε εντύπωση. Bake rolls με μανιτάρι λέει και κρέμα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ωραίο ή όχι. Αυτά είναι, από όσο μπορώ να δω από το αυτοκόλλητο, πρέπει να είναι πολωνικά. Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω αυτά που είναι ουσιαστικά η ντομάτα και η ρίγανη, που τα έχουμε και στην Ελλάδα, ντομάτα, αλιά και ρίγανη, που είναι τελείως γεύσεις ελληνικές και που μόνο στο Τούρκο τα βρίσκω, όπως ξαναλέω. Έχουμε εδώ μία σγουρή. Εγώ τη λέω σγουρή, αλλά νομίζω επειδή είναι κοκκινίζει, έχει μέσα και κόκκινο φύλλο. Να σας δείξω. Να. Έχει κόκκινο φύλλο, νομίζω λέγεται Λόλο Ρόσα. Ή Λόλα Ρόσα, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, σγουρή, όπως και να έχει, σωστό. Πράσινο, όχι σαν τα μαρούλια που έχουν εδώ πέρα που δεν μπορείς να το κόψεις να το ευχαριστηθείς. Έτσι, να το κόβεις και στη σαλάτα και να είναι αέρας και να κάνει αυτές τα παιχνιδίσματα. Εμένα έτσι μ' αρέσει. Δύο πιπεριές φλωρίνης, όπως βλέπετε, γιατί όπως είπα θα κάνω την αγιορίτικη. Και πάμε τώρα σε κάτι που εγώ δεν έχω ξαναδοκιμάσει στη ζωή μου ποτέ και που τα πήρα για πρώτη φορά διότι μου είπε ο Άνταμ να τα πάρω για να τα δοκιμάσω. Και αυτά είναι μήλα. Αυτό μοιάζει και με καρδούλα εντωμεταξύ, που είναι ακόμη πιο ωραίο, αλλά αυτό είναι ένα μήλο. Είναι ένα μήλο γνωστό και ως custard apple, έτσι το αποκαλούνε. Μην με ρωτήσετε από ποια χώρα προέρχεται, νομίζω είναι αφρικανικό αυτό, μπορεί και να είναι και ασιατικό, δεν έχω ιδέα. Ο Άντα μου είπε ότι έχουν γεύση βανίλια, σαν να λέει τρως κρέμα βανίλια. Θα το δούμε. Αυτά δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Μου είπαν όταν τα πήρα να τα αφήσω τουλάχιστον να κάτσουν 3-4 μέρες για να οριμάσουν, γιατί αυτή τη στιγμή αν τα δοκιμάσω, λέει, θα έχουν γεύση σαν να τρως χάνιθο. Ή μαϊντανό, κάτι τέτοιο. Δύο τέτοια πήρα, όπως βλέπετε έχει και δεύτερο εδώ πέρα. Και μετά πάμε σε ένα κινέζικο αχλάδι. Επίσης, τα κινέζικα αχλάδια έχουν γεύση βανίλιας. Και αυτό δεν έχει οριμάσει, είναι τόσο σκληρό ακόμα και πρέπει να καθίσει για μερικές μέρες στο σπίτι. Θα τα βάλω δίπλα στις μπανάνες να οριμάσουν γρήγορα γρήγορα γιατί περιμένω πώς και πώς να το δοκιμάσω. Αλλά άλλο ένα διαφορετικό φρούτο που δεν έχω δοκιμάσει, θα μου πείτε αχλάδι έχει δοκιμάσει, είναι φυσικά, αλλά δεν είναι το γνωστό αχλάδι, είναι κινέζικο αχλάδι. Άλλη ποικιλία. Και αυτό το οποίο περιμένω πώς και πώς και θα το κόψουμε σήμερα διότι αυτό είναι έτοιμο, είναι ένα dragon fruit. Έχετε ξαναδεί εσείς αυτό το φρούτο, το φρούτο του δράκου? Εγώ το είχα ξαναδεί σε φωτογραφίες, αλλά ποτέ δεν είχε τύχει να το δοκιμάσω. Και τώρα θα το δοκιμάσω. Και θα σας δείξω κιόλας πώς φαίνεται εσωτερικά, διότι νομίζω είναι φαντασμαγορικό το πώς φαίνεται. Είναι δηλαδή στα μάτια μου φρούτο που δεν ξέρω πώς τι γεύση έχει, θα σας πω. Αλλά είναι φρούτο που είναι πιο πολύ για διακόσμηση, θα ρίξεις, παρά για κατανάλωση. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη για να σας δείξω. Κάτι ακόμα που έφερα από το Lidl, βρήκα τοστιέρα, τοστιέρα, φρυγανιέρα, όχι τοστιέρα, στο χρώμα που την ήθελα, σε αυτό το ζαχαρί off-white τέλος πάντων, μόνο 20 λίρες, την οποία δεν μπορούσα να την αφήσω, διότι όπως βλέπετε τώρα, με το μίξερ που είναι σε αυτό το χρώμα και με το βραστήρα μου που είναι σε αυτό το χρώμα, αυτό το ζαχαρί, ήθελα να έχουμε και να αποσύρουμε την φρυγανιέρα μας η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά να χαλάει. Δεν έχει χαλάσει, αλλά έχει αρχίσει σιγά σιγά να χαλάει και να την αντικαταστήσουμε με άλλη. Οπότε βρήκα τέλεια φρυγανιέρα σε πάρα πολύ καλή τιμή και μάλιστα με 4 θήκες για 4 φέτες ψωμιού, όπως είναι και αυτή που έχουμε εμείς, ό,τι πρέπει. Οπότε θα την αντικαταστήσουμε σύντομα. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να σας δείξω, μισό λεπτάκι, βλέπετε, γίνεται ένας μικρός χαμός, γιατί το έβαλα ήδη στην κατάψυξη, το οποίο μη με μισήσετε, σας παρακαλώ, εσείς που είσαστε στην Ελλάδα, είστε τυχεροί, εσείς που είστε στην Αγγλία, ναι, και αυτό από τον Τούρκο το βρήκα, μπουγάτσα με κρέμα κανάκι. Κλαίω, κλαίω, κλαίω. Αύριο έχουμε πρωινό με μπουγάτσα. Δυστυχώς δεν έχουμε μίλκο, όπως λέει ο περισσότερος κόσμος. Λέει μπουγάτσα και μίλκο. Εμένα το μίλκο ποτέ δεν με τρέλαινε, αλλά ο περισσότερος κόσμος έτσι λέει μπουγάτσα και μίλκο. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα που έφερα από τον Τούρκο και από το Lidl. Θα τα βάλω τώρα στη θέση τους και όπως είπα θα ανέβουμε πάνω να σας δείξω και τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, έχω πιάσει το μαλλί για να είναι εκτός προσώπου και για να μπορέσω πιο γρήγορα να σας δείξω όλα αυτά που θέλω να σας δείξω. Μιας που έχω πράγματα, όπως είπα, από το The Works, από το Tiger, έχω μερικά πράγματα από το Poundland, όχι πολλά. Έχω μερικά πράγματα από το Claire's, γιατί μπήκα να πω ένα για μπαίνοντας στο Victoria Center, που είναι το εμπορικό κέντρο του Nottingham. Μπήκα να πω για στην store manager την τωρινή, μιας που για εσάς που δεν το ξέρετε και δεν είσαστε εδώ αρκετό καιρό, ήμουν παλαιότερα η store manager, η διευθύντρια τέλος πάντων του καταστήματος του Claire's Accessories στο Nottingham και μπήκα να πω ένα για. Γενικότερα είναι δύσκολο πηγαίνοντας στο εμπορικό να μην μπεις από εδώ, να μην μπεις από εκεί, αλλά δεν πήρα πολλά πράγματα και το κύριο μέλημά μου ήταν να μπω στο Tiger, διότι είχα δει κάτι σε ένα βίντεο κάποιο άλλο YouTuber, το οποίο ήθελα να δω αν υπάρχει. Τελικά δεν υπήρχε, αλλά βρήκα άλλα πράγματα που ήταν πιο ωραία. Και να μην τα απολογώ, πάμε να σας δείξω. Τώρα, όπως θα βγάζω από τη σακούλα, θα σας δείχνω τι ακριβώς πήρα, για να μην. Άμα τα βάλω και σε κατηγορίες, θα μακρηγορήσουμε. Πρώτο πράγμα που ήρθε από το Tiger και είναι αυτό εδώ πέρα το. Τώρα να το πω καφασάκι, να το πω καλαθάκι. Εμένα πιο πολύ για καφάση μου κάνει. Το πήρα γιατί έχω κάτι κατά νου, θέλω να φυτέψω μερικά γλαστράκια με φρέσκα βότανα κτλ. Και να τα έχω μέσα στο σπίτι και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος για να τα βάλω όλα μαζί και να τα κρατάω μαζί και να τα φροντίζω, να μπορώ να τα μετακινώ όλα μαζί κτλ. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, έκανε 4 λίρες και εγώ το πήρα 3, διότι, θα φέρω πιο κοντά να σας δείξω, μου κόψανε ένα ποσό, δεν ξέρω κατά πώς θα φανεί τώρα βέβαια. Όπως βλέπετε, έχει πρόβλημα, είχε πρόβλημα, είχε απορροφήσει κάποια υγρασία, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι, και έχασε το χρώμα του, οπότε τους το έδειξα στο ταμείο και μου κάνανε μια έκπτωση. Το δεύτερο πράγμα το οποίο ήρθε από το Tiger είναι αυτό εδώ. Και νομίζω πως αυτό το βίντεο σήμερα θα το δείτε εσείς μετά που έχουμε ήδη μιλήσει σχετικά με την υγεία μου και το γεγονός ότι θέλω να ξαναξεκινήσω διατροφή, μιας που έχω πάρει τα αποτελέσματα για το θυρεοειδή και γενικότερα ποιο είναι το πλάνο μου όσον αφορά την υγεία μου και την άσκηση. Και αυτό είναι και ο κύριος λόγος που το πήρα τόσο συγκεκριμένο, διότι βοηθάει και για φέρνει αντίσταση για να δουλέψει στα χέρια. Που ελπίζω να με βοηθήσει, διότι έχω έναν μύο εδώ πέρα που πονάει πάρα πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα βοηθάει πάρα πολύ για να το χρησιμοποιείς στα πόδια και να μπορώ, ελπίζω τουλάχιστον, να βοηθήσω λίγο την κατάσταση με τα μπούτια με τα οποία είναι αρκετά φαρδιά. Θα σας δείξω λοιπόν και το πώς δείχνει στο καρτελάκι ότι το χρησιμοποιείς. Το βάζεις δηλαδή ανάμεσα στα πόδια και το χρησιμοποιείς έτσι. Και ακριβώς επειδή το Tiger είναι και στην Ελλάδα, θα δω εδώ πέρα τι λέει. Είναι δαχτυλίδι πιλάτες. Έτσι το γράφει εδώ πέρα, είναι δαχτυλίδι πιλάτες. Λοιπόν, πήρα και αυτό 2 λίρες μόνο για να με βοηθήσει γενικότερα με την άσκηση. Δίπλα ακριβώς από το ταμείο είχαν έναν μεγάλο, δύο βασικά μεγάλους κάδους με πράγματα τα οποία ήταν από προηγούμενη σεζόν και που θέλανε να τα ξεπουλήσουν να αδειάσει το κατάστημα να μην τα έχω τις αποθήκες τους. Μέσα σε αυτούς τους μεγάλους κάδους εγώ βρήκα πολλά όμορφα καλούδια και δύο από αυτά τα καλούδια είναι αυτά εδώ τα γλυκά μπολάκια. Θα φέρω πιο κοντά να δείτε το σχήμα τους. Δείτε εδώ τι ωραίο σχέδιο έχουν. Τα συγκεκριμένα μπολάκια. Νομίζω δεν γράφουν τίποτα διαφορετικό από πίσω, πρέπει να γράφουν απλά μπολ. Ναι, απλά μπολ γράφουν. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και στο μικροκυμάτων και να μπουν στο πλυντήριο πιάτων. Είναι δηλαδή μπολάκια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φαγητό, δεν είναι από αυτά που είναι διακοσμητικά. Και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που τα πήρα, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα σχεδιάκια και το χρώμα. Και γιατί έχω μεγάλα βαθιά μπολ, αλλά δεν έχω πολλά έτσι πιο μικρά και ρηχά. Και αυτό ήταν φοβερό. Όλα αυτά τα αντικείμενα που θα σας δείξω που τα βρήκα μέσα σε αυτούς τους κάδους ήταν 1 λίρα το κάθε αντικείμενο. Ένα ακόμα αντικείμενο από αυτά είναι αυτό εδώ. Άλλο ένα πιατάκι. Τώρα δεν ξέρω τι είχε εδώ πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είχε chopsticks. Αυτά τα ξυλάκια για το κινέζικο. Τώρα υποθέτω κιόλας. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι. Ναι, είχε όντως chopsticks τα οποία πρέπει να χάθηκαν κάπου. Διότι λέει ότι είναι πιάτο. Δείτε εδώ. Και λέει ότι είναι πιάτο με chopsticks. Αλλά τα chopsticks. Άφαντα πήγανε. Εγώ ούτως ή άλλως δεν είχα σκοπό να το χρησιμοποιήσω στην κουζίνα το συγκεκριμένο. Το πήρα πιο πολύ για διακοσμητικό για το δωμάτιό μου, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω για να βάλω δαχτυλιδάκια, πραγματάκια, έτσι, διακοσμητικό. Τώρα θα προσέξετε τα περισσότερα πράγματα που θα βγάλω και που πήρα από το Tiger είναι ροζέ. Δεν ξέρω πώς έτυχε αυτό. Έτυχε να βρίσκονται τα ροζέ μέσα σε εκείνη την
σε εκείνους τους κάδους. Πάρα πολύ όμορφο γλαστράκι. Θέλω να δείτε τη λεπτομέρεια σε αυτό το γλαστράκι, το οποίο έχει άλλη υφή από κάτω και άλλη υφή επάνω. Εδώ είναι ακατέργαστο ουσιαστικά και εδώ είναι από πάνω κατεργασμένο και γυαλιστερό. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι, δείτε το πώς είναι μέσα. Δηλαδή είναι φανταστικό. Θα μου πεις, άμα βάλεις το γλαστράκι δεν το βλέπεις το μέσα, προφανώς. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το πώς είναι εξωτερικά και το γεγονός ότι το τελείωμά του δεν είναι τέλειο. Είναι δηλαδή αρκετά άγριο και ακατέργαστο. Και ήταν άλλη μια λίρα, πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, αυτό είναι σε μπέζ, έχει δηλαδή το λίγο ροζ εδώ πάνω, αλλά δεν το λες ότι είναι και ροζ. Άλλη μια λίρα. Και μαζί με αυτό πήρα και άλλο ένα γλαστράκι. Αυτή τη φορά αυτό είναι τζίγκινο και έχει και ποδαράκια. Είναι αυτό εδώ το σωμόν το γλαστράκι, με τα ξύλινα τα ποδαράκια. Επίσης δεν έχω κάτι να πω σχετικά περαιτέρω. Νομίζω ότι και σε αυτό το μόνο που λέει ότι είναι κασπό. Ναι, κασπό γράφει στα ελληνικά. Σε αυτό το ροζ, το σωμόν, το ροζ, σωμόν. Το λες σωμόν, ίσως. Για λίγο πιο μεγάλες γλάστρες, ό,τι πρέπει. Συνεχίζοντας με τα πραγματούδια που βρήκα στο Tiger, θα σας δείξω κάποια παιχνιδάκια τα οποία δεν ανήκανε βέβαια σε αυτά που ήταν, δεν ήταν δηλαδή μέσα στους κάδους. Και αυτά είναι, βρήκα ένα τρενάκι, ξύλινο τρενάκι, για να το πάρω για την Ανδρομέδα και τον Οριώνα, το οποίο συνδέεται με μαγνήτες και είναι αρκετά δυνατοί αυτοί οι μαγνήτες εδώ πέρα που το κρατάνε μαζί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και όταν το έφερα και τους το έδειξα, γιατί προφανώς το έφερα τώρα να σας το δείξω και εσάς, αλλά όταν το έφερα και τους το έδειξα, η Ανδρομέδα καταθουσιάστηκε, προχωρούσε γύρω τριγύρω, το έκανε στο πάτωμα έτσι και έλεγε τρέιν τσου 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 τσου. Και ήταν γλυκύτατη τέλος πάντων η αντίδρασή της. Επίσης το γεγονός ότι το βαγόνι κουβαλάει πάνω 3 μήλα. Και το μήλο είναι μία από τις αγαπημένες, μία από τις πρώτες λέξεις που έμεθε να λέει σωστά και την επαναλαμβάνει συχνά. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό. Ήταν μία, όχι, ήταν μισή λίρα, 50 πένες το κάθε βαγόνι, γιατί τα αγόραζες ξεχωριστά. Μετά βρήκα για το κουκλόσπιτο που πήραμε. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από εσάς με ακολουθείτε στο Instagram. Εάν όμως με ακολουθείτε, σίγουρα είδατε κάποια στιγμή την... Πρέπει να έχει 15 μέρες πλέον, ίσως και λίγο παραπάνω, όπου πήγα μια βόλτα στο τσάρτι της γειτονιάς μας και κατάφερα να βρω ένα κουκλόσπιτο ξύλινο, γεμάτο με πάρα πολλά ξύλινα επιπλάκια, σχεδόν ουσιαστικά είναι πλήρες, αλλά καλά πήραμε το σπιτάκι, καλά είχε τα επιπλάκια, δεν είχε όμως κουκλάκια μέσα για να παίξουμε. Στο Tiger λοιπόν βρήκα κουκλάκια και δεν βρήκα οτιδήποτε όσον αφορά κουκλάκια. Βρήκα μια βασίλισσα. Ένα βασιλιά, μία νεράιδα και τον τρόλο της γειτονιάς, τον Τζέστερ. Αυτά λοιπόν τα είχε μία λίρα το καθένα και μου φάνηκαν πάρα πολύ γλυκά σαν κουκλάκια. Επίσης είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι κάθονται. Μπορείς δηλαδή να σηκώσεις τα ποδαράκια και να τα βάλεις κάπου να καθίσουν μέσα στο σπιτάκι, που ήταν κάτι που το κοίταξα γιατί δεν ήθελα να είναι απλά όρθια και να μην μπορεί να παίξει μαζί τους σωστά. Και έτσι τις τα πήρα αυτά για να μπορούμε να έχουμε κουκλάκια μέσα στο σπιτάκι και να παίξουν. Δεν τις τα έχω δώσει ακόμα, θα τις τα δώσω κάποια στιγμή. Τώρα, αύριο μεθαύριο θα δούμε. Ένα άλλο πράγμα που είχαν μέσα στο Tiger, γενικότερα είδα ότι είχαν, όπως είπα, πράγματα που σκοτώναν τις τιμές και πράγματα που τα είχαν σε εκπτώσεις και είχαν πάρα πολλές κάρτες τους σε εκπτώσεις. Βρήκα λοιπόν μία κάρτα που είναι απλά για γάμο και λέει Congratulations on your wedding day και μία κάρτα που να λέει Welcome baby. Αυτές ήταν 25 πένες η καθεμία και τις πήρα καθαρά γιατί έχω στην άκρη πακέτο με διάφορες κάρτες για γενέθλια, για συγχαρτήρια, για πολλά διαφορετικά πράγματα. Τις έχω στην άκρη για την περίπτωση που τις χρειαστώ για να στείλω σε κάποιον. Και... το τελευταίο πράγμα που έχω να σας δείξω από το Tiger, από όσο βλέπω εδώ πέρα και το οποίο ήταν επίσης μέσα σε αυτό το κουτί με τις προσφορές, ήταν ένα κουτί. Δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το κουτί, δείτε εδώ τα σχέδια που έχει αυτό το κουτί. Εγώ το ερωτεύτηκα. Και γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κουτιά. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο πράγμα από τα Tiger και ήταν μία λίρα. Τώρα, όπως σας είπα, μπήκα μια βόλτα και στο Poundland και δεν έχω να σας δείξω κάτι σχετικό με... δεν έχω δηλαδή κάποιο μεγάλο haul. Δύο πράγματα πήρα, σερβιέτες, που δεν θα σας τις δείξω. Και αυτή είναι εδώ την κούκλα. Πήρα λοιπόν μία κούκλα Barbie. Δεν είναι Barbie, είναι Bella. Την οποία την πήρα από το Poundland καθαρά και μόνο γιατί η συγκεκριμένη είναι μαύρη και γιατί θέλω η Ανδρομέδα να έχει κούκλες σε όλα τα χρώματα και σε όλα τα μεγέθη.
Έχουμε ήδη Barbie, η οποία είναι πιο κοντή από το σύνθες, με φαρδιά πουτια και μεγάλο ποπό και πιο μεγάλο στήθος, που είναι και πιο μελαμψή. Και έχουμε και Ken, για παράδειγμα, που έχει μακριά μαλλιά. Προσπαθούμε να έχουμε διαφορετικές κούκλες, να μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορετικότητα, ότι η διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Επίσης, ήθελα να της πάρω κούκλα μαύρη, γιατί η Ανδρομέδα ελπίζω σύντομα να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο. Κοιτάμε να δούμε τα νηπιαγωγεία της περιοχής. Θα σας τα πω αυτά κάποια άλλη στιγμή, μόλις κατασταλάξουμε σε κάτι. Αλλά επειδή θα ξεκινήσει το νηπιαγωγείο και επειδή είναι πάρα πολύ πιθανόν μέσα στην τάξη της να έχει παιδάκια που είναι μαύρα, ήθελα να έχει μια κούκλα που να είναι μαύρη και από το σπίτι κιόλας σιγά σιγά να αρχίσει να συνηθίζει την διαφορετικότητα αυτή. Την συγκεκριμένη κούκλα την πήραμε 2 λίρες από το πάνελ, είναι από τα λίγα πράγματα που ήταν 2. Μια άλλη κουκλίτσα που της πήρα, την οποία την πήρα πριν μπω στο Tiger και την πήρα ακριβώς γιατί σκεφτόμουν να της πήραμε το κουκλόσπιτο και δεν έχουμε κουκλίτσες και τελικά δεν την επέστρεψα μετά, πήρα τις άλλες, είναι αυτήν εδώ, την βρήκα στο Entertainer, είναι η Evie, η οποία Evie, εντάξει, μια απλή γλυκιά κουκλίτσα είναι, δεν είναι η Barbie. Η Barbie αντίστοιχες νομίζω ήταν 8 λίρες, αυτή ήταν 2,5. Φεύγοντας από τα μαγαζιά εκεί πέρα έκανε μια στάση και στο Claire's, διότι ήθελα να πω για στην καινούργια διευθύντρια, τώρα λέω καινούργια η κοπέλα εκεί πέρα κάτι χρόνια, αλλά τέλος πάντων ήθελα να δω αν το παλιό μου προσωπικό είναι ακόμα εκεί πέρα. Και είχαν κάποιες προσφορές, πάντα στο Claire's είχαν προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έριξα λοιπόν μια ματιά και βρήκα αυτό εδώ, το βραχιολάκι και το κολλιεδάκι για την Ανδρομέδα στις 3 λίρες, τα οποία μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Και ακριβώς επειδή μπαίνουμε τώρα και στο καλοκαίρι, είπα θα τις τα πάρω. Και θα δούμε κιόλας αν θα την αρέσει να φοράει κάτι ή αν δεν θα το θέλει και θα το τραβάει και για το βραχιολάκι και για το. Δοκιμαστικά το πήρα. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο το βρήκα στο charity της γειτονιάς, γιατί πάντα όπως κατεβαίνω από το λεωφορείο για να γυρίσω πίσω στο σπίτι θα περάσω να ρίξω μια ματιά, είναι μια βέσπα για την Barbie. Και όταν το είδα λέω μπες πάρτο. Δες πάρτο, 2 λίρες, θα το παίξει όσο είναι να το παίξει και μετά άμα το βαρεθεί θα το ξαναπάω στο τσάρτη και θα το παίξει κάποιο άλλο κοριτσάκι ή θα το δώσω κάπου που να ξέρω αν έχουν κανένα κοριτσάκι κτλ. Αυτή είναι η τσάντα, θα βάλω στην άκρη. Και τώρα θα περάσω να σας δείξω όλα τα βιβλία που έφερα. Λοιπόν, βρήκα βιβλία και στο Poundland, αυτό είναι το άλλο πράγμα που πήρα ουσιαστικά από το Poundland, πήρα τις σερβιέτες, την κούκλα και πολλά βιβλία. Πάντα ρίχνω μια ματιά στο τι έχει το Poundland, διότι τις περισσότερες φορές θα βρω καλά βιβλία τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα τα έβρισκα σε μεγάλα μαγαζιά όπως το The Works και το WH Smith και θα τα έβρισκα στις αυθεντικές τους τιμές, δηλαδή στα 4, στα 5 και μέσα στο Poundland θα βρίσκω μία λίρα. Οπότε πάντα κάθομαι και περνάω τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, να μην σας πω και 20 λεπτό μερικές φορές, μπροστά στα βιβλία που έχουν για τα μικρά παιδάκια. Θα ξεκινήσω με 4 βιβλία τα οποία είναι τελείως άσχετα, διότι είναι χριστουγεννιάτικα. Καλά ακούσατε, χριστουγεννιάτικα είναι. Τα είχαν σε προσφορά 50 πένες, γιατί προφανώς άκυρος καιρός, γιατί τα είχαν τα Χριστούγεννα, τους ξέμειναν και θέλαν να τα διώξουν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πήρα ένα βιβλίο που είναι, όπως βλέπετε, για την ιστορία της γέννησης, το Nativity. Ένα που λέγεται Rocking Reindeer, είναι οι τάραντοι οι οποίοι ροκάρουν. Και αυτό συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ, διότι άνοιξα μία σελίδα και στο τέλος, εκεί προς το τέλος που διαβάζει την ιστορία, ο Άγιος Βασίλης λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος τους φαν. Μισό λεπτάκι να τη βρω, να σας τις δείξω. I'm your biggest fan. Μου φάνηκε γλυκίδα εδώ τέλος πάντων. Βρήκα το εξωτικό του Άι Βασίλη, το οποίο το είχα δει κάποια στιγμή στο The Works και δεν το είχα πάρει, δεν θυμάμαι γιατί. Πάντως, τώρα το πήρα 50 πένες. Και το Santa's Little Help. Αυτά αγοράστηκαν 50 πένες, όπως είπα, από το Poundland. Και μετά, το μοναδικό άλλο που βρήκα έτσι σε αυτό το στυλ βιβλίο, είναι αυτό εδώ που λέγεται Ready Steady Race, Let Your Imagination Run Wild, που αγοράστηκε με αυτό το σκεπτικό γιατί έχει μέσα, μαθαίνει στα παιδάκια του πώς είναι να ανταγωνίζονται με καλό τρόπο, τέλος πάντων, ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κακιώνεις και να θυμώνεις στον άλλον, αλλά θα πρέπει να το κάνεις, είναι το εφαγωνίζεστε. Ωραία. Λοιπόν,
μερικά ακόμα βιβλιαράκια, αλλά διαφορετικά. Είναι παραμυθάκια, αλλά είναι π.χ. αυτό είναι από τα κέρια λόγια, από αυτά που μπορείς να τα πάρεις μαζί σου και να το βάλεις μέσα στο καρότσι και να το πάρεις. Το Smudge, το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει σε παιδικό στην τηλεόραση και μας αρέσει πολύ και γι' αυτό αγοράστηκε. Και το Tom's Tale, το οποίο μάλιστα είναι από τα λίγα που είναι έτσι σκληρό βιβλίο και που μου άρεσε πάρα πολύ για δύο λόγους. Γιατί λέει ότι ο Τόμος ουσιαστικά το γουρουνάκι δεν του αρέσει που είναι γουρουνάκι και δεν του αρέσει καθόλου που έχει μια στριφογυριστή ουρά. Γιατί είναι σαν όλα τα άλλα γουρουνιά και δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό όμως το οποίο προσπαθεί να ισιώσει την ουρά του και να ξεχωρίσει και τα λοιπά και συνειδητοποιώντας, κάνοντας το αυτό, συνειδητοποιεί τελικά αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το ότι η ουρά τη γυρνάει. Και η ιστορία είναι γλυκύτατη. Αυτό νομίζω το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι κάτι που σίγουρα με τράβηξε μέσα στην ιστορία, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τώρα τελείως επιφανειακά και χαζά, αλλά στο κινέζικο οροσκόπιο και η Ανδρομέδα και εγώ είμαστε γουρούνια. Και το πήρα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τρία βιβλία που έχουν μέσα αυτοκόλλητα για να καθίσουμε να τα ευχαριστηθούμε. Το ένα είναι On the Farm, στη φάρμα, αυτό εδώ. Μετά έχουμε ένα το οποίο έχει μέσα πολλά από τα τραγουδάκια που λένε στο παιδικό, με nursery rhymes. Δηλαδή, και όλες έχουν πάρα πολύ ωραία αυτοκόλλητα. Και το τρίτο είναι, λέγεται Busy Day, το οποίο ουσιαστικά σου δείχνει με αυτοκόλλητα το πώς να ντύνεσαι, το ότι έρχεται η ώρα του δείπνου που πρέπει να φας και το πώς κάνεις μπάνιο. Εξηγεί δηλαδή εδώ πέρα τι ακριβώς περιέχει με τα αυτοκόλλητα. Και επίσης μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορείς να διδάξεις στο παιδάκι πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το πήραμε και αυτό. Και το τελευταίο βιβλίο που πάρθηκε από το Poundland, το οποίο πάρθηκε, θα έλεγα τώρα, σίγουρα για την Ανδρομέδα αυτή την εποχή, γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλές λέξεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα! Αλλά και για τον Όριονα στην πορεία, μιας που είναι από αυτά τα βιβλία που είναι χοντρά και είναι σαν χαρτόνια, είναι χαρτομένια. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες μου λέξεις. Η κάθε σελίδα έχει και ένα διαφορετικό θέμα. Τα παιχνίδια μου, πράγματα μες στο σπίτι μου, τα ρούχα μου και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Έχει τα πράγματα στον κήπο, τα πράγματα στην πόλη, ζώα, το σώμα μου κτλ. Κτλ. Πάρα πολύ ωραίο σαν βιβλίο. Είχα κοιτάξει να πάρω κάτι αντίστοιχο και νομίζω έκανε γύρω στις 7-8 λίρες όταν το κοιτούσα στο Amazon. Γι' αυτό το πήρα μία. Και θα περάσω τώρα. Τώρα εδώ είχαμε πει ότι είσαι τρελή. Αλλά είναι. Θα σας δείξω το μοναδικό πράγμα που πάρθηκε από το The Works που δεν είναι μέρος στην προσφορά του 10 για 10, ναι καλά το ακούστε, 10 βιβλία για 10 λίρες, που σημαίνει ότι πήγα και τους πήρα 20 παραμύθια, γιατί είχαμε κοριστεί να διαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Έτσι πολύ απλά. Αλλά το μοναδικό πράγμα που δεν ήταν μέσα στις προσφορές είναι αυτά εδώ τα φύλλα ζωγραφικής από Coco Melon, γιατί Coco Melon ούτως ή άλλως παρακολουθούμε και τραγουδάμε τα τραγουδάκια και ξέρουμε και τον JJ και τον Bingo και τα αδέρφια και όλα τα σχετικά. Έρχεται με 8 διαφορετικές σελίδες, 8 δηλαδή σχέδια, 6 μολυβάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να ζωγραφίσουμε, αυτοκόλλητα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα, για μια μισή λίρα ειδικά, ό,τι πρέπει για να περάσουμε λίγο χρόνο ζωγραφίζοντας μαζί. Και τώρα όλα αυτά είναι τα παραμύθια που πήρα από το The Works. Και εδώ πέρα θα σας πω μόνο τους τίτλους, διότι άλλως θα το ξημερώσουμε. Πήρα δύο παραμύθια, δύο Hey Dougie βιβλία, ξέρετε την αγάπη της για το Hey Dougie. Το ένα νομίζω έχει να κάνει με σκιάχτρο και το άλλο έχει να κάνει με μία μέρα στη θάλασσα. Έχουν βγει διάφορα από αυτά και νομίζω ότι είναι τα επεισόδια ουσιαστικά, τα τηλεοπτικά επεισόδια τα οποία τα έχουν μετατρέψει σε βιβλία. Στο τέλος του βιβλίου συλλέγεις και το badge που έρχεται από το αντίστοιχο επεισόδιο. Δύο λοιπόν αυτά. Τώρα νομίζω ότι ήταν η Αθηνά η οποία μου είπε οπωσδήποτε να ρίξω μια ματιά. Και τώρα αυτό μπορεί να έχει και ένα χρόνο, ίσως και κάτι παραπάνω που μου το είπε η Αθηνά. Αθηνά, αν βλέπεις το βίντεο και το θυμηθείς, μου είχες πει ότι το 10 λεπτά ησυχία ήταν ένα από τα αγαπημένα σου βιβλία μεγαλώντας σαν παιδί. Και εγώ κατάφερα και το βρήκα. Το είχα στο μυαλό μου, γιατί θυμάμαι πόσο, με τι γλυκό τρόπο το είχες περιγράψει και πόσο πολύ σου είχε αρέσει και μου είχε κάνει εντύπωση και λέω, αν το βρω ποτέ, θα το πάρω. Αυτή τη φορά το βρήκα. Βρήκα λοιπόν και το 10 λεπτά ησυχία,
Όχι, συγγνώμη, 5 λεπτά ησυχία, 5 minutes peace. Και μαζί με αυτό βρήκα όλα τα βιβλία της συγκεκριμένης σειράς της μεγάλης οικογένειας. Οπότε έχουμε το 5 minutes peace, All in one piece, A piece of cake, A quiet night in και Mr. Large in charge. Δεν κρατήθηκα, ανήκαν σε αυτή την προσφορά του 10 για 10 και όταν τα βρήκα είπα θα τα πάρω όλα, μιας που ούτως ή άλλως σειρά είναι, καλό είναι να την έχεις ολόκληρη τη σειρά από το να έχεις μονάχα το ένα. Και έτσι τα πήραμε όλα αυτά. Ένα άλλο βιβλίο που ήταν στα ράφια εκεί πέρα και το οποίο μόλις το είδα κατευθείαν σκέφτηκα τον Όριανα, διότι το παρατσούκλι του είναι πύραυλος, να μην τα ξαναλέω. 3-2-1 bedtime, 3-2-1 ώρα γύπνο. Και ακριβώς επειδή έχει ένα μικρό παιδάκι το οποίο πάει βόλτα με τον πύραυλό του στα αστέρια, πριν πάει για ύπνο, το πήραμε. Έχουμε There's no place like home, δεν υπάρχει κανένα μέρος σαν το σπίτι μας με μια οικογένεια αρκουδάκια. Kindness is magic, με το Λύκο και την Κουκουβάγια. Πάρα πολύ γλυκούλη, το ξεφύλισα εκεί πέρα για να βεβαιωθώ ότι μ' αρέσει για να το πάρω. The power of love, η δύναμη της αγάπης. Το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πώς χάνετε το συγκεκριμένο κουτάκι μέσα στο δάσος και πώς με τη δύναμη της αγάπης βρίσκει το δρόμο πίσω για το σπίτι. Ο Bobtail και τα αυτάκια του. Bobtail and his floppy ears. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν το είχαμε αγοράσει νωρίτερα για το Πάσχα. Αλλά και πάλι, δεν είναι ότι δεν θα διαφαστεί γενικότερα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Κάτσε Kitty, πιάσ' το γατούλα. Κάτι έτσι λίγο πιο γλυκούλη. Το μαγειμένο δέντρο, το οποίο λέει κιόλας ότι είναι μια αφρικανική παραδοσιακή ιστορία. Είναι δηλαδή ένας από τους μύθους που έχουν εκεί πέρα για ένα μαγικό δέντρο και για τη χελώνα ή και σε κάποιες άλλες εκδοχές για έναν λαγό που θυμάται το όνομά του κτλ. Και λέει ξεκίνησε λέει με τους ανθρώπους του Μπαντού. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πού είναι, αλλά λέει ότι έχει να κάνει. Φτάνει λέει από το Καμερούν μέχρι και το Τρανσβάλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση σαν ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ που είναι κάτι που είναι αληθινή ιστορία, είναι κάτι που είναι μύθος που χρησιμοποιείται στην Αφρική και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το πήρα, γιατί θέλω γενικά τα παιδιά να έχουν γνώσεις, ακόμα και αν αυτές οι γνώσεις έρχονται μέσα από παραμύθια, έτσι. Το μυστικό του αρκούδου μου, του μικρού μου αρκούδιου, The Teddy Bear Secret, το οποίο επίσης είναι γλυκύτατο διαβάζοντάς το, δηλαδή και το πώς προστατεύει το αρκουδάκι όταν εσύ κοιμάσαι και δεν ξέρεις ότι αυτό έρχεται σε ζωή. Είναι γενικότερα αυτή η γνωστή ιστορία με τα παιχνίδια που έρχονται στη ζωή όταν κοιμάσαι, το story βλέπε κτλ. On the Night of the Shooting Star, για δύο καινούργιους φίλους, για δύο άτομα τα οποία δεν ήταν φίλοι πριν και σε μία ξεχωριστή νύχτα ξαφνικά γνωρίστηκαν και γίνανε φίλοι. Πάρα πολύ γλυκιά ιστορία. Hug me, αγκάλισέ με. Ένα από τα πράγματα που λέει η Ανδρομέδα πάρα πολύ συχνά τώρα τελευταία, όχι σε μένα φυσικά, στον μπαμπά της. Εννοείται αυτά τα πράγματα αφού είναι κορίτσι του μπαμπά της. Αλλά το πήραμε και αυτό διότι στο συγκεκριμένο το λαγουδάκι αγκαλιάζει τη μαμά πιο συχνά από τον μπαμπά. Ας δούμε. The stars all have gone out. Άλλο ένα βιβλίο το οποίο προφανώς καταλαβαίνετε ότι αγοράστηκε γιατί μιλάει για τα αστέρια. Γιατί λέει ότι ένα βράδυ το αρκουδάκι δεν μπορούσε να δει πλέον καθόλου τα αστέρια στον ουρανό να λάμπουν και αποφάσισε να ξεκινήσει μια περιπέτεια στο διάστημα για να καταλάβει γιατί σταμάτησαν τα αστέρια να υπάρχουν στον ουράνιο θόλο. Σχετικότατο με τα ονόματα και των δύο, ο Οριόνας και η Ανδρομέδα, οπότε και αγοράστηκε. The sun will come out, ο ήλιος θα ξαναεμφανιστεί. Και το τελευταίο το οποίο το βρήκα και το οποίο δεν είναι βιβλίο για να το διαβάσουμε τώρα, είναι παραμύθι για λίγο πιο μεγάλα παιδιά, αλλά εγώ το βρήκα και επειδή σαν μαμά που αγαπάει τη ροκ μουσική, που ήταν σε ραδιόφωνο με ροκ, που γενικότερα έχει κάνει DJ και τρέχει. Καλά θα ήταν, έτρεχε σε συναυλίες κτλ. Είδα το Jimmy Finnegan's Wild Wood Band. Το πήρα γιατί μου φάνηκε τραγικά αστείο. Το πώς δηλαδή το παιδάκι μαζί με τα ζώα του δάσους φτιάχνουν μια ροκ μπάντα και παίζουν μουσική. Τώρα τι να σας πω, εμένα μου φάνηκε. Α, δείτε. Και επειδή προφανώς ο Τζίμι είναι και ξανθός και είναι και ο Ρίωνας ξανθός, λίγο πολύ βάλτε τα μαζί και καταλάβετε γιατί το πήρα.
Αυτά είναι όλα τα πράγματα τα οποία έφερα μαζί μου από όλα τα μέρη στα οποία πήγα. Θα σας δείξω και το βιβλίο το οποίο αγόρασα από το Amazon και το οποίο είναι το βιβλίο που εγώ διαβάζω αυτόν τον καιρό, διότι εάν σας αρέσει γενικότερα η φαντασία, οι νουβέλες φαντασίας και είστε από αυτούς που λατρεύετε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το Harry Potter και την Άρνια και όλες αυτές τις αντίστοιχες ιστορίες, τότε θα σας έλεγα σίγουρα να πάτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό που διαβάζω. Το συγκεκριμένο, το δεύτερο βιβλίο, δεν είναι απλά, δεν είναι ούτε διλογία ούτε τριλογία, είναι σειρά η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει. Δεν ξέρω πόσα βιβλία θα γράψει ο συγγραφέας, ο Raymond E. Feist. Το πρώτο βιβλίο λεγόταν The King of Ashes, το δεύτερο βιβλίο λέγεται The Queen of Storms. Θυμίζει και λίγο Game of Thrones, δεν θυμίζει, τουλάχιστον από τα ονόματα. Εμένα μέχρι στιγμής το πρώτο βιβλίο το πήρα, μου το σύστησε μια φίλη μου, πήγαμε και τον γνώρισα τον συγγραφέα, πήγαμε να τον παρακολουθήσουμε γιατί είχε έρθει στο Νότιγχαμ και αυτή τον αγαπούσε, έχει διαβάσει όλα τα βιβλία. Με τράβηξε και εμένα, μου λέει θες να έρθεις, λέω συγγραφέας είναι, εμένα μου αρέσει το βιβλίο, πάμε, και είναι και συγγραφέας φαντασίας. Τον γνώρισα, μίλησε για το βιβλίο, μας έκανε μια εισαγωγή, μου άρεσε η ιδέα. Τέλος πάντων και περίληψη του πρώτου βιβλίου, το πήρα, το έχω κιόλας υπογεγραμμένο, το πρώτο, και περίμενα αφού το διάβασα και το ερωτεύτηκα. Ήταν πραγματικά η δόση φαντασίας που χρειαζόμουν. Μόλις κυκλοφόρησε και το δεύτερο βιβλίο, περίμενα πώς και πώς να το πάρω. Και μετά φυσικά με τα μωράκια με αυτά λίγο το μυαλό το ξέχασε, πέρασαν κάποιοι μήνες, το ξαναθυμήθηκα και είμαι στο... Και φυσικά το παρήγγειλα και το έχω ξεκινήσει και ναι, θα πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη φίλη μου που μου το συνέστησε, αλλά ξέρω ότι δεν καταλαβαίνει ελληνικά και να την ευχαριστήσω εδώ πέρα δεν θα το καταλάβει. Αυτά είναι λοιπόν όλα τα πράγματα τα οποία έφερα σήμερα μαζί μου πίσω και τώρα νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πιω τον καφέ μου, να βγάλω το make-up και να καθίσω μπροστά στον υπολογιστή να μοντάρω, γιατί έχει αρχίσει να νυχτώνει. Δεν έχει νυχτώσει τελείως, αλλά έχει αρχίσει να νυχτώνει και θέλω να εκμεταλλευτώ το γεγονός και να μοντάρω όσο πιο πολύ μπορώ και να έχω βίντεο έτοιμο για εσάς να απολαύσετε. Και φυσικά δεν θέλω να το ξενυχτήσω και να πάει πάλι η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα ξύπνια. Θέλω να μπορέσω να καταφέρω να κοιμηθώ τουλάχιστον τα μεσάνυχτα, να πάω δηλαδή για ύπνο γύρω στα μεσάνυχτα. Θα σας κλείσω λοιπόν εδώ. Και όπως σας λέω σε κάθε βίντεο, ελπίζω μέχρι το επόμενο να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους δείχνετε την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ένα πράγμα που θα προσθέσω εδώ είναι το αγαπάτε τους εαυτούς σας, γιατί άμα δεν αγαπάτε εσείς εσάς, δεν πρόκειται να αγαπήσει κανένας άλλος εσάς. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπάτε εσείς τον εαυτό σας πρώτα. Πολλά φιλιά μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!